Το θα μάθουμε τι ακριβώς συνέβη με καταναλωτή που πήρε και είδε και φωτογράφησε και έχει το ντοκουμέντο συσκευασμένη σαλάτα τα ΑΒ Βασιλόπουλο που μέσα είχε ένα βατράχι. Θα το δείτε σε λίγο εδώ. Όλα εδώ στη φόρα και σήμερα με πολλά θέματα. Πράγματα είναι. Και πάμε τώρα εδώ σε καταναλωτή που βρήκε βατράχι μέσα σε συσκευασμένη σαλάτα από τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Και πήρα τι και να πούμε. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία σοκ. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία σοκ. Εδώ λοιπόν η φωτογραφία που έχει αναρτήσει καταναλωτής. Βλέπουμε εδώ πέρα το βατράχι μέσα, το βάτραχο. Μέσα στη συσκευασμένη σαλάτα η οποία την πουλούσαν. Καλησπέρα, Μπαρακτάρη. Το σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, όπου λέγε. Για πες μας, τι ακριβώς έγινε. Δεν την έχω ανοίξει ακόμα. Ένα περιστατικό πραγματικά για γέλια και για κλάματα. Ναι. Ένας καταναλωτής αποφάσισε να κάνει τα ψώνια του σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας του ΑΒ Βασιλόπουλου. Ναι. Όταν κάποια στιγμή παρατήρησε σε μία σακούλα η οποία περιείχε κομμένη σαλάτα συσκευασμένη ένα ολόκληρο βατράχι. Το βατραχάκι υπήρχε μέσα στη σακούλα, αμέσως έβγαλε φωτογραφία και την ανέβασε στα social media. Έχει γίνει χαμός προφανώς. Πολλοί χρήστες σχολιάζουν. Μάλιστα, ο ΑΒ Βασιλόπουλος απάντησε με σχόλιο του στη συγκεκριμένη δημοσίευση. Πάμε με μισό λεπτό και πάμε zoom. Να ζουμάρουμε εδώ πέρα τη συνάδελφο λίγο, να τη βλέπουμε καλύτερα. Κι άλλο zoom κάντε. Βάλτε zoom και πάμε λοιπόν να μάθουμε και να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχει γίνει. Πάει λοιπόν ο καταναλωτής. Πάει λοιπόν ο πολίτης να αγοράσει τη σαλάτα. Και όπως πάει να πάρει τη σακούλα, βλέπει το βατράχι μέσα. Ακριβώς. Κάνει την καταγγελία του. Υπάρχει αυτή στο διαδίκτυο αναρτημένη μία απάντηση μετά την καταγγελία του στο διαδίκτυο, στο Facebook υπάρχει απάντηση του ΑΒ Βασιλόπουλου. Τι λέει το σούπερ μάρκετ. Η εταιρεία λοιπόν απάντησε στη δημοσίευση του συγκεκριμένου καταναλωτή και είπε το εξής. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το συμβάν όντως συνέβη σε κατάστημά μας και έχει μπει στη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου προϊόντων. Ο προμηθευτής μας έχει ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός και έχει λάβει ήδη τις κατάλληλες ενέργειες και έχει δεσμευτεί ώστε να μην ξανασυμβεί αντίστοιχο γεγονός στο μέλλον. Ως ΑΒ Βασιλόπουλος, παρακολουθούμε στενά το θέμα με στόχο να διασφαλίζουμε κάθε μέρα την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων μας. Άρα λοιπόν, έχει βγάλει αυτή την ανακοίνωση. Τώρα, κάποιοι λένε, μήπως είναι ένα κόλπο όλο αυτό κάποιων επιτίδιων που θέλουν να διασύρουν το σούπερ μάρκετ. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε να βρούμε τους εκπροσώπους του σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος για να βγουν και να μιλήσουν. Πήρες τηλέφωνο. Ακριβώς. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους του σούπερ μάρκετ της αλυσίδας. Δεν ήταν δυνατόν να επικοινωνήσουμε. Πες μας ακριβώς τι έγινε. Πήρες το τηλέφωνο. Καλέσαμε λοιπόν τους υπεύθυνους στο γραφείο τύπου της αλυσίδας. Ναι. Το σηκώσαμε το τηλέφωνο. Σήκωσαν το τηλέφωνο κανονικά. Ναι. Μας είπαν ότι όντως καλέσαμε το γραφείο τύπου του σούπερ μάρκετ. Και όταν προσπάθησα να κάνω την ερώτηση για το συμβάν, να μου εξηγήσουν ακριβώς τι συνέβη. Τι ερώτημα έκανε συγκεκριμένα, ακούσω τους τηλεθετές. Το ερώτημα ήταν, θέλω να με επιβεβαιώσετε το γεγονός ότι βρέθηκε ζωντανό, μάλλον συγγνώμη, ολόκληρο βατράχι μέσα σε σακούλα κομμένη τη σαλάτα. Ναι. Όταν λοιπόν τους έθεσα το ερώτημα, μου απάντησαν ότι τελικά κάνω λάθος και δεν είναι το γραφείο τύπου του γνωστού σούπερ μάρκετ. Και μου έκλεισαν το τηλέφωνο. Και στο κλείσω το τηλέφωνο. Όταν προσπάθησα να ξανακαλέσω, δεν μου το σηκώναν ποτέ. Μάλιστα. Τα λέμε αυτά εδώ πέρα. Εμείς δίνουμε τις γραμμές. Αν κάποιος εκπρόσωπο σούπερ μάρκετ θέλει να βγει και να μιλήσει, να δώσουμε το 2-10-9-47.000 να βγουν και να μιλήσουν. Και εμείς θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια όλης της εκπομπής. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, κύριε Βασιλοπούλου. Είναι πολύ σοβαρό, αλλά μου δημιουργεί και κάποια ερωτηματικά. Και θα σας πω γιατί. Είναι οι σακούλες που γνωρίζουμε όλοι, οι συσκευασμένες των λαχανικών. Ξέρετε, αυτές οι σακούλες επεξεργάζονται και συνήθως υπάρχουν κάποια μηχανήματα. Δηλαδή, είναι διαδοχικές οι μηχανές και κάποιοι άνθρωποι που χειρίζονται τις μηχανές. Οπότε, έχουμε τη συλλογή, ας το πούμε έτσι, των λαχανικών, μπαίνουν στο σακούλι, κλείνει το σακούλι αεροστεγός, προχωράει παραπέρα για να διατεθεί. Μου κάνει εντύπωση πως σε αυτή τη διαδικασία που να συλλεχθούν τα λαχανικά, πως δεν είδε κανένα στο βατράχι. Γιατί εκεί, ξέρετε, υπάρχει κάποιος άνθρωπος που ελέγχει το χειρισμό και κάνει το χειρισμό των μηχανών. Δηλαδή, μου δημιουργεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν ήταν κάτι ένα έντομο. Εμείς θέλουμε να δούμε. Είναι fake news. Είναι περίεργο. Είναι ένα fake news το οποίο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο. Καλούμε λοιπόν τους εκπροσώπους του σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος να βγουν και να μας πούνε. Το διαψεύδουν. Εδώ πέρα υπάρχει μία ανακοίνωση, η οποία είναι πάλι μέσω Facebook,
και πρέπει να δούμε αν ισχύει ή όχι. Ετίθονται σοβαρά θέματα για τη δημόσια υγεία και σε περίπτωση που ισχύει και είναι πραγματικά όλα αυτά. Εδώ τίθονται σοβαρά θέματα, κύριε Βασιλοπούλου. Να σας πω μια περίπτωση που για να καταλάβετε ότι μπορεί να είναι και fake. Δεν λέω, μπορεί και να μην είναι και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει έρευνα. Πριν από κάποια χρόνια υπήρχε μια αλυσίδα συσκευασίας, παραγωγής και ακόμα και χονδρικής πώλησης άρτων, δηλαδή το ψωμί. Και κάποιος καταναλωτής πήρε ένα κομμάτι ψωμί, αυτά μάλιστα με το προζύμι που το κόβεις και σε κομμάτια, και έκανε καταγγελία στις υγειονομικές και τις λοιπές αρχές ότι βρήκε μέσα μία κατσαρίδα. Προσέξτε. Μάλιστα. Πάει λοιπόν το κομμάτι του ψωμιού, εγώ εκπροσωπώ την επιχείρηση, τον επιχειρηματία, γίνεται ο αντίστοιχος έλεγχος και έρχεται το πόρισμα και ξέρετε τι λέει. Είναι αδύνατο να έχει παρασκευαστεί το ψωμί με την κατσαρίδα μέσα, διότι όπως συλλέξανε το κομμάτι από την ψύχα του ψωμιού και την κατσαρίδα, θα έπρεπε το έντομο είχε αυτό ψηθεί. Να. Ακριβώς. Και αυτό δεν ήταν έτσι. Ήταν, άρα λοιπόν ήταν επί τούτου έγινε και ήταν μια ενέργεια προφανώς για να δημιουργήσει αξιώσεις αποζημίωσης. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που φαινόταν εξ αρχής. Άρα λοιπόν σίγουρα θα γίνει κάποια έρευνα. Απλώς επειδή αυτό ήταν και βατράχι. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για βάτραχο. Βάτραχο, δεν μιλάμε για καμιά κάμπια. Για ολόκληρο βατράχι βλέπω. Είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Θα γίνει έρευνα, φαντάζομαι. Βατράχι, και θα φανεί. Μέσα στο μαρούλι, λιγάκι παράξενο. Είναι, για πρώτη φορά βλέπουμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, έχουμε τον κύριο Κατσαρό στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και εγώ έχω πάρει πάρα πολλές φορές. Αυτές τις σαλάτες παίρνω. Άρα εδώ βλέπουμε λοιπόν υπάρχουν πολλά ζητήματα. Και είναι και κάτι άλλο. Είπε η επιχείρηση, η εταιρεία. Εάν είναι, παραγωγού, εάν είναι τα λεγόμενα. Αν, ναι, πάντοτε. Γιατί εδώ να δείξουμε λίγο ποια φωτογραφία έχει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο. Πάμε παρακαλώ πολύ. Εδώ δείχνει το λογότυπο της εταιρείας. Βάλτε το full λίγο να δούμε για να καταλάβουμε. Να. Εδώ πέρα είναι full η φωτογραφία με το λογότυπο της εταιρείας. Σας ακούμε. Και κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχετε λέει, και γίνει, επώνυμο με το Βαγανθαβήτα Βασιλόπουλο κιόλας. Ότι έχει, ναι. Μην μπερδευτούμε. λέει ότι έχει ενημερωθεί ο προμηθευτής. Ναι. Γνωρίζω ότι πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ο Βασιλόπουλος εν προκειμένου υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία τα παρασκευάζει και τα φτιάχνει ο ίδιος. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αν αυτή η σακούλα των λαχανικών είναι κάποιου τρίτου που την προμηθεύτηκε ο Βασιλόπουλος. Οπότε, μιλάμε κυρίως για την ευθύνη του παραγωγού. Αυτή είναι η ευθύνη, η πρωτογενής ευθύνη που μεταδόθηκε στο κατάστημα. Αυτά είναι το αλφαβήτα, ή αν είναι. Δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν ξέρουμε τι είναι. Μπορεί και να μην είναι. Έτσι, ναι, πράσινη είναι η συσκευασία που προγράφεται. Δηλαδή, εάν την ευθύνη τη συσκευασία, τη επεξεργασία την έχει ο ίδιος ο Βασιλόπουλος ή κάποιος τρίτος από τον οποίο προμηθεύτηκε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό και να δούμε αν υπάρχει ευθύνη, σε ποιο καταλογίζεται αυτό. Ναι, γιατί μπορεί να είναι δηλαδή παραγωγή του Βασιλόπουλου, να τα βγάζει ο Βασιλόπουλος με το δικό του το λογότυπο, αλλά να τα προμηθεύει από κάποιο λόγο. Αυτό είναι, κύριε Βασιλόπουλο. Πάντως να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βγει καμία διάψευση από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτή τη στιγμή που μπαίνω και ελέγχω λίγο εδώ τι ακριβώς γίνεται, όλα τα ειδησιογραφικά site ασχολούνται με τη συγκεκριμένη είδηση και μας κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν υπάρχει κάποια διάψευση. Αυτό μιλάμε είναι ένα θέμα... Ξέρετε τι, αν πάει ο καταναλωτής στη σακούλα με το βατράχι μέσα, είναι πολύ δύσκολο σε πρώτη φάση και λίγο ανεδαφικό να έρθει και να πει η επιχείρηση. Δεν έγινε. Το μόνο που μπορεί να πει η επιχείρηση είναι ότι θα γίνει έλεγχο για να διαπιστώσουμε τελικά αυτό πώς βρέθηκε εκεί. Και αυτό πιστέψτε μου ότι μπορεί να φανεί από όλη την κατάσταση και την περιεκτικότητα δηλαδή της ακούσης. Έχουμε εδώ πέρα μισό λεπτό. Υπάρχουν εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα τηλεφώνημα από συγκεκριμένο ενημερωτικό site. Το οποίο λέει ότι επικοινωνήσανε εκείνοι με την ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας στον ΑΒ Βασιλόπουλο, που είναι η γραμμή 18202, να καλέσουμε και εμείς και εκεί ξανά. Εμείς είδαμε το γραφείο τύπου, ας πάρουμε και εμείς το 18202, όπου ανέφεραν ότι είναι ενήμεροι για την καταγγελία, η οποία διερευνάται. Υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως πρόκειται για ένα πραγματικό συμβάν και ότι ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία και ο έλεγχος από τον προμηθευτή. Εδώ λοιπόν έχει γίνει μια μεγάλη αναστάτωση. Πώς είναι δυνατόν να πάρεις ένα φρέσκο προϊόν και βλέπεις μέσα βατράχια. Στο τέλος θα μας βάζουν και ποντίκια. Ποια είναι η διασφάλιση του καταναλωτή εδώ. Μετά από τα ποντίκια. Και ποντίκια, μην το γελάμε. Ποια είναι η διασφάλιση του καταναλωτή εδώ. Έχουν βρεθεί και ποντίκια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο και το ρεπορτάζ. Ένα θέμα το οποίο έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Όντως. Το τι τρώμε,
το τι έγινε στο σπίτι μας. Το τι βάζουμε μέσα στο σπίτι μας. Αν είναι δυνατόν. Εάν συμβαίνει, έχει συμβεί αυτό πραγματικά και είναι fake news, και από ό,τι φαίνεται δεν είναι fake news, είναι εξοργιστικό. Εδώ τι μπορεί να διεκδικήσει ο καταναλωτής. Αποζημίωση φυσικά. Τι κυρώσεις μπορεί να υπάρχουν, κυρία Βασιλοπούλου. Υπάρχουν κυρώσεις και στην επιχείρηση, εάν αποδοθούν ευθύνες. Ναι. Υπάρχουν κυρώσεις. Καταρχήν, έχουμε ποινική ευθύνη. Έτσι, έχουμε παραβίαση διάταξης συγκεκριμένης για την προσβολή της δημόσιας υγείας και του οποιοδήποτε καταναλωτή, διότι φανταστώ ότι βρέθηκε μία. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν και αλλού σε ποιες συμβουλές. Άρα σίγουρα θα ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του υπευθύνου της επιχείρησης και ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης. Τι αποζημίωση μπορεί να πάρει ο καταναλωτής όταν βρίσκει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, μιλάμε καταρχήν, δεν έπαθε κάτι, δηλαδή δεν το έφαγε, δεν μιλάμε για μια σωματική βλάβη, μιλάμε για ηθική βλάβη. Ότι δηλαδή μπήκε στη διαδικασία να αγχωθεί, να ταλαιπωρηθεί, να τρέχει με τη σακούλα δεξιά-αριστερά στις διάφορες υπηρεσίες. Μιλάμε για μια ηθική βλάβη της τάξης των 3.000-5.000 ευρώ. Μάλιστα. Άρα πούμε ότι ο καταναλωτής έχει δικαιώματα. Πάντα. Και αυτό να το πούμε. Καταρχήν υπάρχει ο νόμος περί καταναλωτή. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που προστατεύει τους καταναλωτές και τους δίνει δικαιώματα από το να καταγγείλουν την πράξη, να απευθυνθούν στα αρμόδια υπουργεία και αρχές και να βρουν το δίκαιο τους. Και φυσικά μετά να ασκήσουν και αγωγή αποζημίωσης. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είναι σοβαρά τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Θα επανέλθουμε. Πάμε τώρα.